Η δημιουργία μονάδα Αγκιακών Εγκεφαλικών επεισοδίων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου ανακοίνωσε σήμερα η αναπληρώτρια Υπουργό Υγεία Μίνα Γκάγκα που επισκέφθηκε το Ηράκλειο. Πρόκειται για μια μονάδα στην οποία οι ασθενεί μετά από εγκεφαλικά επεισόδια θα μπορούν πλέον να μένουν στο νησί και για θρομβόληση και για θρομβοεκτομή, κάτι που επί δεκαετίες συνιστούσε αναγκαιότητα μετάβαση σε κέντρα της Αθήνας. Το Παχνί γίνεται επίσημα κέντρο αντιμετώπισης εγκεφαλικών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλη την Κρήτη. Εδώ θα μπορεί να γίνει όχι μόνο θροβόληση, θα μπορεί να γίνει και θρομβοεκτομή, θα μπορούν να αντιμετωπιστούν τα εγκεφαλικά Πλήρως, με μια πολύ καλύτερη πρόγνωση για του ασθενεί. Χρόνια είχε ανάγκη το νησί μα, χρόνια είχε ανάγκη η Κρήτη, προκειμένου να μην χρειάζεται οι άνθρωποι που χρειάζονται θρομβόληση ή θρομβεκτομή να μεταβαίνουν στην Αθήνα. Και επίση πολύ σημαντικό, καθότι μπορεί να γίνει η διαδικασία πολύ πιο γρήγορα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επόμενη μέρα για τον ασθενή μα. Η μονάδα είναι έτοιμη να λειτουργήσει και μέσω τη περιφέρεια διαθέτει ήδη έναν από τους πιο σύγχρονους αγκιογράφους στην Ευρώπη. Έχουμε ήδη έναν εξαιρετικό επεμβατικό ακτινολόγο που θα μπορεί να αντιμετωπίζει οτιδήποτε ε, πρόβλημα εγκεφαλικό και να σώζουμε όχι μόνο ζωές αλλά και αναπηρία για τους ασθενείς που έχουν εγκεφαλικά που συχνά είναι νέοι άνθρωποι και που πρέπει αντιμετωπι... να αντιμετωπιστούν σε ένα πολύ μικρό χρόνο. Άρα το Παγνί γίνεται επίσημα κέντρο αντιμετώπισης εγκεφαλικών που είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλη την Κρήτη. Εδώ θα μπορεί να γίνει όχι μόνο θροβόληση, θα μπορεί να γίνει και θροπεκτομή, θα μπορούν να αντιμετωπιστούν τα εγκεφαλικά πλήρω με μια πολύ καλύτερη πρόγνωση για του ασθενεί. Το κόστο μεταφορά ενό ασθενού από την Κρήτη στην Αθήνα, που εκεί υπήρχαν ορισμένα κέντρα τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά, είναι 20.000 το κόστο μεταφορά. Αυτά όλα είναι υπέρ του ασθενού. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε όχι μόνο στην αντιμετώπιση των περιστατικών στον άξονα προστασία για τη ζωή, αλλά πλέον και στην μέρημνα για αποφυγή αναπηριών που συνοδεύουν τέτοια περιστατικά και παραδοσιακά συνδέονταν με το χρόνο που χρειαζόταν να περιμένει ένα ασθενή για την αντιμετώπιση του περιστατικού του, εφόσον χρειαζόταν και η μεταφορά του σε εκτό Κρήτη νοσοκομείο. Είναι σωτήριο για μεγάλο αριθμό ασθενών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μεταφέρονται στην Αθήνα από σήμερα και εφόσον έχουμε κάνει ήδη και τις αγορές, έχουμε και το προσωπικό το κατάλληλο για την εξυπηρέτηση των περιστατικών, από σήμερα θα μπορούμε να το εφαρμόσουμε για όλους τους πολίτες της Κρήτης και όχι μόνο. Η κυρία Γκάγκα ενημερώθηκε από τη διοίκηση του νοσοκομείου για τι εξυγχρονισμένε και ψηφιοποιημένε υπηρεσίε που παρέχει με επίκεντρο τα αποτελέσματα των εξετάσεων που μπορούν να λαμβάνουν μέσω κωδικών τάξη νετιπολίτε. Η αναπληρώτρια Υπουργό Υγεία εξήγησε ότι το νοσοκομείο πρωτοπορεί και πω στόχο προ την κατεύθυνση εξυπηρέτηση των πολιτών είναι η ψηφιοποίηση και το μοντέλο που ακολουθείται στο Παγνί να εφαρμοστεί σε όλα τα νοσοκομεία τη χώρα. Και νομίζω ότι εδώ το Παγνί έχει κάνει και άλλη μια κοινοτομία ότι ε, σύνδεσε το ιατρικό εξτήριο με το διοικητικό γίνεται από τι κλινικέ. Και αυτό κερδίζει και χρόνο στον πολίτη και προσωπικό για το νοσοκομείο. Δηλαδή έχουν γίνει εξαιρετικά καλά πράγματα και πραγματικά είμαι περήφανη για αυτού.